Και στην παρέα μας είναι ο κύριος Κώστας Ζουράρης. Κύριε Ζουράρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας. Σας απομονώσαμε άλλες τρεις γυναίκες, εγώ τέσσερις και εσείς. Θα τα βγάλετε πέρα? Ως πέμπτη γυναίκα εγώ. Είστε καταπληκτικός. Μας επιτρέπετε τον ενικό? Τι έχουμε πει, ότι η ελληνική γλώσσα δεν αντέχει τον πληθυντικό παρά αν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις, γιατί υπάρχει ο ενικός, ο διοικός για δύο, εσύ και εγώ, ας πούμε, και από εκεί και πέρα ο πληθυντικός. Άρα υποχρεωτικός και στο βασιλιά και στον Θεό τι λέμε? Γεννηθείτε το θέλημά σου, λέμε. Ελθέτω η βασιλεία σου. Δεν λέμε ελθέτω η βασιλεία σας, γεννηθείτε το θέλημά σας. Τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε. Χρυσαυγή, γιώτα. Έτσι. Γι' αυτό και ο καθηγητής εδώ, όταν βγαίνει και μιλάει στους φοιτητές του, γίνεται ένας πανικός από κάτω. Βέβαια. Υπήρξα φοιτητρία του Ζήνα και το ξέρω πολύ καλά. Μαθήτρια στο εργαστήριο. Για πέστα μου, για πέστα μου. Βέβαια, είχα τη χαρά και την τιμή λοιπόν να διδαχθώ από τον κύριο Ζουράρη στο εργαστήριο δημοσιογραφίας. Να πω πριν πόσα χρόνια, δεν έχω πρόβλημα, θα το πω. Πριν από 10 χρόνια και πολλά χρόνια πριν, πολλά χρόνια πίσω, αλλά στο μάθημά του ήμασταν όλοι έτσι πραγματικά. Μπορεί να μην τα καταλαβαίναμε όλα, γιατί ήμασταν μικροί ακόμα βέβαια, φοιτητές, αλλά όλοι ήμασταν πάντα προσιλωμένοι. Κατάφερε και έχει μια τάξη σούζα, όπως λέμε, λαϊκά. Εγώ πάντως από χθες θέλω να πω το εξής. Ενημέρωσα καθηγητά μου, την κυρία Κατερίνα Σουλιώτη, την Κατερίνα, ότι θα έρθετε σήμερα εδώ, αφού σας έπριξε εσάς... Το μόνο πράγμα που δεν έπρεπε να κάνεις. Γιατί, πείτε το γιατί. Είπαμε διότι. Διότι δεν είναι απλώς εμπειριστική, είναι κυρίως πριστική. Γιατί η Κατερίνα, για να φέρει τον καλεσμένο μέχρι να έρθει, τον παίρνει 100 φορές τηλέφωνο. Οπότε τον πρίζει τον καλεσμένο. 103. Γι' αυτό. 103 σας παίρνει. Και τώρα τι μου είπατε, σας παίρνει και από διαφορετικά τηλέφωνα? Γιατί δεν τα σηκώνω. Και τι κάνει? Τι πάει κουδούνια. Από ξένα τηλέφωνο που δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, της είπα λοιπόν να διαβάσει όλα αυτά που θα συζητήσουμε για να είναι η κοινοβουλευτική συντάκτρια της ημέρας και ό,τι καταλάβαμε. Και άμα καταλάβατε, καταλάβατε. Πάρτε και έναν πολιτικό συντάκτη στη Βουλή για τους πάντως υπό... είναι διαβασμένη, έχει έρθει με τα χαρτάκια της, λοιπόν. Θα πει, μπράβο. Θα σας δώσω όπως το λόγο, θα σου δώσω το λόγο σε σένα καταρχήν, γιατί σήμερα στη Βουλή συζητιέται το θέμα της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτός είναι ο λόγος που είστε σήμερα εδώ, που είσαι σήμερα εδώ. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι γίνεται σήμερα στη Βουλή? Η συζήτηση είναι γι' αυτό, για την ενδοοικογενειακή βία, και όπως ξέρουμε όλοι, είναι το από τα πιο δύσκολα, γιατί δεν μπορεί ο νόμος να μπει στην οικογένεια εύκολα μέσα, διότι σκέψου πόσο από τότε που υπάρχει άνθρωπος είναι δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, τα παιδιά που ή η γυναίκα και πολύ λιγότερο ο άντρας που υφίσταται τη βία, πολλές φορές για πάρα πολλούς λόγους δεν θέλει να το πει, δεν το λέει. Άρα πρέπει να περάσει η επιρροή αυτή. Τώρα ο νόμος ο καινούργιος που θα ψηφίσουμε βάσει της συμβάσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της Κωνσταντινούπολης, θα μπορούμε να επιβάλλουμε και απομάκρυση του θήτη αυτού που ασκεί τη βία μέσα στο σπίτι, να τον διώξουμε από το σπίτι. Δηλαδή μια γυναίκα που μέσα στο σπίτι της κακοποιείται, θα τον διώχνεται από το σπίτι? Βεβαίως. Από τον νόμο. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Έχει σημασία για όσο χρειαστεί, ανάλογα με την φύση του αδικήματος, του εγκλήματος, και θα μπορεί να φύγει από το σπίτι του, διότι έπαψε να είναι σπίτι του με την πράξη βίας αυτή και το μετέβαλε ουσιαστικά σε θάλαμο βασανιστήριων. Αυτό το έχουν ψηφίσει άλλες χώρες? Ναι, πολλές. Πια. 45 πόσες περίπου? Δεν είναι, γιατί είναι σε πάρα πολύ. Η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο 28-29. Πρέπει να είναι καμιά 35 οι ευρωπαϊκές, και συνολικά αυτό περνάει και από τον ΟΗΕ σιγά σιγά. Άρα περνάει, θα πάει σταδιακώς σε 180 τόσες χώρες. Εσείς θα ψηφίσετε υπέρ αυτού του νόμου? Εμείς έχουμε το εξής. Ο ΜΕΝ νόμος, ο ελληνικός, ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομής ήταν πάρα πολύ εξελιγμένος αυτά, πολύ σε σχέση με νομοθεσίες άλλων χωρών. Αλλά τώρα προσαρμόζουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι παραδείγματος χάρη ο διάλογος και η συνεργασία με άλλες χώρες. Όπου παραδείγματος χάρη με δύσκολες μουσουλμανικές χώρες, όπου η γυναίκα κυνηγείται και είναι σαν πράγμα
το ανήλικο παιδί δεν έχει καμία προστασία, τώρα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες αυτές οι χώρες να συνεργάζονται. Αυτό πρέπει να το ενσωματώσουμε και εμείς στο δικό μας δίκαιο, διότι δεν προβλεπόταν, διότι απλώς οι άλλες χώρες δεν το εφήρμοζαν. Πάμε λοιπόν να το πάρουμε στα κομμάτια του. Η Ελλάδα τι προβλέπει. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Τι προβλέπει, δηλαδή θα διώχνουμε τον δυνάστη από το χώρο. Που είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής αυτό βλέπαμε γυναίκες να κακοποιούνται, να πηγαίνουν σε ένα κέντρο κακοποιημένων γυναικών. Δηλαδή αλλάζαν αυτές τόπο και όχι ο δυνάστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν εξέλιξη. Δεν είδες προεβδομάδες που είχε κάποιον εκεί, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι κατηγορούμενος, ο οποίος όχι μόνο εξεβίαζε, δεν θυμάμαι τώρα τη γυναίκα του, το ανήλικη η κόρη του. Και βεβαίως. Την οθούσε και στην πορνεία. Βεβαίως. Εμείς το αναδείξαμε και εμείς εδώ. Αυτή είναι ανοιχτά εγκλήματα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι ποια είναι η δυσκολία. Ότι πάρα πολλές φορές, επειδή είναι μέσα στην οικογένεια, τα θύματα πάρα πολύ δυσκολεύονται να το πούνε. Όχι επειδή φοβούνται μόνο. Γιατί, να ρωτήσουμε γιατί αγαπούν τον μπαμπά τους ή την μαμά τους. Τι θα προβλέπετε δηλαδή. Είναι το φαινόμενο της θυματοποίησης των θυμάτων. Αισθάνονται ότι αυτό που παθαίνουν το αξίζουν. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό, βγαίνει αυτό. Μην ξεχνάς ότι μέχρι πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και στην Ελλάδα προκαιρού, οι αυτοματισμοί στη δικαιοσύνη, όταν τολμούσε μια γυναίκα πριν από 100 χρόνια, 60-70, να πει ότι έγινε θύμα βιασμού και έξω οικογενειακού, η προκατάληψη που υπήρχε από το επίσημο κράτος και από τη δικαστική εξουσία, ότι για να σε βιάσουν τα ήθελες. Και υπάρχει γι' αυτό και πολύ μεγάλο σκοτεινό αριθμό, πρέπει να πούμε. Απλώς να βάλουμε λίγο το πλαίσιο πρώτα, Χρυσαυγή μου, για να καταλάβει και ο κόσμος. Άρα, πετάμε το δυνάστη από το χώρο του. Θα υπάρχει γραμμή στήριξης, γιατί μέχρι στιγμής όλα αυτά τα κάνουν ιδιωτικοί φορείς. Όχι, υπάρχουν ήδη. 5900. Η Ελλάδα έχει ήδη 40 κέντρα στήριξης. Ωραία. Έχουμε και καμιά εικοσαρία ξενώνες. Ταυτοχρόνως έχει ξενώνες και η Εκκλησία. Και επομένως τα θύματα μπορούν να βρουν καταφύγιο εκεί. Για αρχή. Υπάρχουν αποζημιώσεις και οικονομικές. Υπάρχει ένα εθνικό, μια γραμματεία, η οποία στηρίζει συστηματικά και συνεχώς με υλική απολαβή, με υλικές δυνατότητες. Δηλαδή εννοείται τους δίνουν χρήματα. Βεβαίως, όταν δεν έχεις να ζήσεις, όταν ξαφνικά είσαι ανήλικο και... Δηλαδή μια κακοποιημένη γυναίκα που πάει και μένει σε ένα ξενώνα, γιατί εγώ αυτό δεν το ήξερα, εσείς μου το λέτε, πληρώνεται. Εξαρτάται με την περίπτωση, κατά περίπτωση. Άρα κατά περίπτωση υπάρχει μια επιτροπή... Η οποία ρυθμίζεται, πάνω να σε βιάσανε σένα, που εσύ μάλλον θα βιάσεις τον... Το πιο πιθανό. Όλοι είναι, φαίνεται από τη μούρη σου. Και επομένως δεν κινδυνεύεις εσύ από βιασμό. Με τίποτα. Αλλά εάν πάθεις αυτή την ιστορία, ανάλογα με μια σειρά από στοιχεία που θα έχεις και αποζημίωση και χρηματική. Άρα, αυτά λοιπόν μπαίνουν σε ένα νομικό πλαίσιο αυτό ουσιαστικά. Να το βγάλω, βεβαίως, να βγάλω, αλλά θα σας προτιμούσαμε το γυλαίκο, αλλά αν το θέλετε όχι, αν θέλετε να το βγάλετε... Τότε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία. Να χαμηλώσουμε τα φώτα, θα είναι άλλη εκπομπή, βραδινή. Ακόμη καλύτερο. Έχεις πολύ χιούμορ. Πραγματικά όμως θέλω να μου πεις, άρα υπήρχαν κάποια στοιχεία διάσπαρτα και θα σε έλειπε το νομικό πλαίσιο. Όχι. Και ο ποινικός κώδικας, ο εν λειτουργία σήμερα στην Ελλάδα, και ο κώδικας ποινικής δικονομίας και άλλοι νόμοι οι οποίοι ουσιαστικά συντρέχουν στην πρόληψη, στην εξασφάλιση της αξιοπρεπίας και της υγείας του θύματος, δηλαδή κυρίως των γυναικών, των παιδιών, των ανηλίκων, δηλαδή υπάρχει και εμπόριο ανηλίκων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών παγκοσμίως. Η πορνεία μπαίνει μέσα, εντάσσεται δηλαδή. Θέλω εδώ το πνευματικό παιδί μου, τον Ηρακλή Μοσκόφ, γιο του μεγάλου ιστορικού και διανοωμένου Κωστή Μοσκόφ, ο οποίος είναι ο εθνικός συντονιστής παγκοσμίως και εκπροσωπεί την Ελλάδα και σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις, ο Ηρακλής Μοσκόφ, διότι για την εμπορία. Και ο ίδιος μου έλεγε ο Ηρακλής Μοσκόφ ότι το εμπόριο των ανηλίκων και η εμπορία ανθρώπων, δηλαδή γυναικών και κυρίως παιδιών, η πορνεία με άλλα λόγια, έχει διακινεί περισσότερα χρήματα από το εμπόριο των όπλων. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Άρα η πορνεία εντάσσεται στην ενδοοικογενειακή βία με έναν τρόπο. Είναι μία από τις... Βεβαίως. Δεν βγαίνει δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που εκδίδεται παρά τη θέλησή του. Είναι και αυτό θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Παραδείγματος χάρη, εάν είμαστε εμείς σύζυγοι. Βεβαίως. Και εσύ θελήσεις
ενώ είμαστε σύζυγοι, να ικανοποιήσεις τις κτηνώδεις ορμές σου εις βάρος μου, ναι, ασκείς ουσιαστικά βία, η οποία έχει, εάν είχε και εμπορικό αντίκρισμα, δηλαδή δώσουμε και κάτι, θα είχε και το χαρακτηριστικό της πορνείας. Είναι εσωτερική βία, η οποία δεν έρεται από το στοιχείο της εγγάμου συμβιώσεως. Μάλιστα. Αν δεν θες. Εκείνη τη στιγμή. Κύριε Ζουράρη, είχατε μιλήσει στη Ζήνα για τους φόβους, τους δικούς σας φόβους. Και είχατε πει ότι ο φόβος πρέπει να αντιμετωπίζεται, να τον κοιτάμε κατάματα. Επειδή υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες, οι οποίες φοβούνται να μιλήσουν. Πέστε μου, εάν έχετε σκεφτεί κάποιους τρόπους που αυτή η γυναίκα πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους της και να απευθυνθεί στο κράτος, να μιλήσει γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλές κλειστές πόρτες, όπως έχει πει και η Ζήνα στην εκπομπή της. Δεν υπάρχει συνταγή. Ο φόβος θα είναι πάντοτε παρόν σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, παραδείγματος χάρη, η βελτίωση του νόμου, του νομικού πλαισίου. Η δυνατότητα να έχεις εύκολα, ας πούμε, υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Εξής, τι ώρα στις 3 το πρωί να πας, πού θα το βρεις, ο άλλος θα σε πιάσει μες στο σπίτι. Δεν είναι εύκολο επειδή υπάρχει ένα 24ωρο τηλέφωνο που λειτουργεί. Ύστερα μέχρι να έρθει ο άλλος. Μόνο η σύνδεση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα γενικότερο κλίμα που πρέπει να αλλάξει. Αυτός που έχει τη δύναμη, γιατί είναι και μυϊκή δύναμη. Αν δεν υπήρχε η υπεροχή που έχει πάντοτε το αγόρι ή ο άντρας σχετικά. 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 Να ασκεί σωματική υπεροχή. Είναι μια μορφή βίας κρατικής και αυτή, όπως το κράτος που έχει περισσότερα όπλα ο ένας από τον άλλον. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εξαλειφθεί με τον νόμο. Πρέπει αφενός με γυναίκες και τα αγόρια να ασκούν, να μαθαίνουν πολεμικές τέχνες, καλό είναι αυτό, πολύ καλό, και αφετέρου να ξέρουμε σιγά σιγά και από την εκπαίδευση στο δημοτικό, στο νήπιο, στο παιδάκι που μεγαλώνει, που θα γίνει μεγάλο παιδί, ότι αυτή η συνάντηση με τον άλλον είναι κτηνώδης. Δεν μπορεί ποτέ να γίνεται με βία. Έλα, Γιώτα. Κύριε Ζουράρη, επειδή κάποιες μορφές βίας είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν και η ψυχολογική βία είναι μία μορφή βίας που υφίσταται πάρα πολλές γυναίκες. Πέρα από και τη λεκτική, ακόμη την σωματική, κάποιες φορές δεν αποδεικνύεται ούτε και σωματική, αν δεν καταγγελθεί άμεσα. Τι καινούριο θα φέρει το νέο πλαίσιο, το νέο καθεστώς, γιατί δεν μπορεί εύκολα να εκδιωχθεί κάποιος από το ίδιο το σπίτι. Ναι, αλλά το πρακτικό όμως κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Στήριξη από ψυχολόγους, από ανθρώπους που ξέρουν, από παιδιάτρους, από όλο τον κόσμο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν... Εγώ παραδείγματος χάρη, με το φόβο που είχα όταν συνέλαβαν τον μπαμπά μου και ήμουν 8 χρόνια και γυρνούσα από το σχολείο, έκανα 35-40 χρόνια να το πω στον εαυτό μου ότι φοβόμουν. Πέρασε όλη μου τη ζωή επί 35 χρόνια με φόβο. Μέχρι... Και τι έγινε σιγά-σιγά, κάτι έγινε. Το ξέχασα λίγο, ορίμασα λίγο, απέκτησα περισσότερο θάρρος. Ειδικά η μορφή της ψυχολογικής βίας είναι περίπου μη προσεγγίσιμη από τον νόμο. Άρα θέλει στήριξη άλλη, κοινωνική, οικογενειακή, αγάπης από τους ανθρώπους, από τους φίλους, από τα αδέρφια σου, τα συγγενείς σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας, επειδή τώρα περνάει από τις επιτροπές, πότε θα το ψηφίσετε στη Βουλή? Υπολογίζω μετά από 15 μέρες πρέπει να αρχίσει η ολομέλεια. Είναι όλοι σύμφωνοι, τουλάχιστον όλα τα κόμματα, σε κάτι τέτοιο ή, ας πούμε, υπάρχουν και επαναστάτες που είναι υπέρ της ενδοοικογενειακής βίας? Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα νομοσχέδιο καθολικό. Άκου, ευτυχώς θα είναι καθολικό. Ελπίζω, δηλαδή, το πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ευτυχώς και αυτό. Θα ήθελαν μερικά πράγματα να μην γράφονται στον νόμο και να, όχι να καλύπτεται η ενδοοικογενειακή βία, αλλά να περνάει στα χαλαρά, υπάρχει. Αλλά δεν τολμούν πια, γιατί ευτυχώς έχουν εξελιχθεί τα ήθη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον ολομέλεια... θα ξεπεράσει τα κόμματα και κομματικές διαφορές, γιατί η γυναίκα ή ο άντρας στο επίκεντρο της κακοποίησης, γιατί υπάρχουν και άντρες που έχουν κακοποιηθεί. Παρ' υπήρχε ένα θέμα παραγραφής. Κάποτε έγινε ένα λάθος. Λέγαμε ότι το παιδί, όταν είναι ανήλικο, δεν μπορεί να προσέλθει στα δικαστήρια. Άρα πρέπει να γίνει ενήλικος, άρα ήταν το 18ο έτος. Και λέγαμε μία παραγραφή ενός έτους για τα πλημελήματα και 3 χρόνια για τα
για τα εγκλήματα παραγραφή ώστε να μεγαλώσει το παιδί. Τώρα είδαμε ότι το παιδί θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Εγώ σου λέω, έκανα 40 χρόνια να ξεφοβηθώ. Επομένως, η παραγραφή πρέπει να συνοδεύει το γενικό νομικό καθεστώς και να καλύπτεται φυσικά από την συμπαράσταση η οποία γίνεται από πολλούς τρόπους. Άρα ένα παιδί που κακοποιείται για πολλά χρόνια παραμένει κακοποιημένο. Άκου να σου πω, μέχρι τώρα παγκοσμίως, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που έχουμε δει και στην Ελλάδα, όταν δίδαμε ότι ένα παιδί κακοποιήθηκε, ευτυχώς κατά λάθος το μάθαμε, επειδή κάποιος, οι γείτονες το γνωρίσαν, επειδή κάτι έγινε, επειδή στο σχολείο πήγε με μόλοπες ή δεν ξέρω τι, το παιδί συνήθως δεν το λέει. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μακάρι να μας δίνετε η ευκαιρία να εσείς συζητάμε... Εσείς που είστε παιδάκια όταν σας κακοποιούν να το λέτε. Εμείς κακοποιούμε, κύριε Ζουράρη. Φαίνεται. Πραγματικά, το λέω με την καλή έννοια και έχοντας την αίσθηση του χιούμορ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να συζητάω μαζί σου. Και όταν μας δίνεται η ευκαιρία, θέλω να το επαναλάβουμε για τέτοια θέματα, τουλάχιστον καθολικά. La prochaine fois, j'enlève le bas. Υπήρχε μια τρομερή διαφήμιση στη Γαλλία στα χρόνια μου, όπου ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, το οποίο κάτι ήθελε, νομίζω, κάτι διαφήμιζαν εσώρουχα. Και είχε τότε ήταν και καθολική γραφή, αυστηρή, πριν 50 χρόνια, και τεράστιες αφήσεις τότε και έλεγε την άλλη εβδομάδα αφαιρώ κάτι. Και είχε αρχίσει με πουκαμισάκι, με φορεματά κτλ. Ξαφνικά φτάσανε να έχει και τον στιθόδεσμο να τον έχει αφαιρέσει. Και έγραφε από κάτω, την επόμενη εβδομάδα θα αφαιρέσω και το κάτω. Άρα δηλαδή το... Πώς τον βρακάκι. Το? Το βρακάκι. Το βρακάκι, ναι. Οπότε όλη η Γαλλία και όλη η Γαλλία, περίπου και 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο αυτών των ακροτών, περιμέναν τι θα γίνει, γιατί θα το δει και η τηλεόραση. Και βγαίνει μια καταπληκτική διαφήμιση. Βέβαια είχε αυτά τα στοιχεία τα οποία ήταν λίγο πολυομοδίτικα ακόμα, αλλά αυτό το υπέροχο κορίζι ήταν γυμνό, αλλά με την πλάτη. Α, έξυπνο. Μήπως θα το πω κι εγώ, να μας βλέπω κάθε μέρα. Όπως αρχαίο ελληνικό άγαλμα. Και πώς το αφήρεσαν μεν την επόμενη εβδομάδα, αλλά με την πλάτη. Είδαμε όμως οπίσθια. Τα οπίσθια περνάνε συνήθως απαρατήρητα, διότι είναι το μόνο που κοιτάς. Άρα το καλύτερο, άφησα. Άρα είναι απαρατήρητο. Όταν μόνο αυτό κοιτάς, είναι σαν να μην κοιτάς τίποτα. Κατερίνα, δεν υπάρχει. Ο διάλογος σας είναι απίστευτος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Μην φεύγετε, θα δώσω διαφημίσεις, γιατί θέλουμε να σας απολαύσουμε και στις διαφημίσεις εμείς εδώ.